Έτσι λοιπόν και ο διοικητής άκουγε αυτό το τραγούδι. Ναι. Και ο Μπάμπης. Καθάριζα. Πού πήγες, πού είσαι. Ήμουν ειδικές δυνάμεις, άστα αυτά δεν υπάρχουν. Βατράχη. Γενικά γύρω εκεί. Γεννήθηκες στο Βούπερταλ. Στο Βούπερταλ. Με το τρενάκι εκείνο το ένα αέριο, το φοβερό. Στο Σφίμπεμπαν. Μπήκες αυτό, έχεις μπει. Φοβερό, ε. Ωραίο. Και εγώ όταν είχα πάει στο Βούπερταλ σε μια εκδήλωση εκεί πέρα που με είχαν καλέσει, έχει πολλούς Έλληνες. Μάλιστα εκεί είχα δει. Εργατούπολη, έτσι. Εργατούπολη, ναι. Και πολιτιστικά υψηλά. Έχεις ξαναπάει. Έχω ξαναπάει, ναι. Πότε έφυγες από Βούπερταλ. Όταν ήμουνα 2 μηνών. Α, μάλιστα. 2 μήνες. Αλλά ξαναπήγα στον νηπιαγωγείο. Ναι, α, ξαναπήγες. Και ξαναέφυγα και πήγα Καλαμάτα. Καλαμάτα για κάποια χρόνια. Εκεί ξέρω πόσο μεγάλο στην Καλαμάτα. Και μετά Αθήνα. Αθήνα Ζωγράφου Μενίδη. Εκεί στο Μενίδη έχω ακούσει. Ωραία. Έχει περάσει τα πιο. Έχει κάνει το πανεπιστήμιο δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε με πανεπιστήμιο, μετά. Κοίταξε, είναι μια. Ένα μέρος ξεχασμένο λίγο από το Θεό, αλλά οι άνθρωποι λαϊκοί, εμένα μου έκανε πολύ καλό. Φαντάζομαι όλες αυτές οι εμπειρίες, όλες αυτές οι εικόνες, όλα αυτά που έζησες, τα έβαλες μετά στη συνέχεια στους στίχους, στα τραγούδια σου, φαίνεται αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μέσα στα τραγούδια σου, στα ακούσματά σου, υπάρχει ο Βαβακάρης, υπάρχει ο Άχης Πάνου, ο Τσιτσάνης, ο Μπομπ Ντίλαν. Ναι, γιατί. Σπρίγκστιν, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία που όμως ενώνονται. Κοίταξε, εγώ έμαθα να τραγουδάω πρώτα λαϊκά τραγούδια, γιατί έκανα το κασετοφωνάκι στο αυτοκίνητο για τους γονείς μου, ακαπέλα. Α, εσύ τους τραγουδούσες. Εγώ τραγουδούσα. Εντάξει, φοβερό. Οπότε η μελέτη μου στο λαϊκό ήταν αυτού του επίπεδου. Mm-hmm. Το αγαπώ πολύ το λαϊκό τραγούδι, αγαπώ τους παλιούς λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς και τραγουδιστές κτλ. Mm-hmm. Μετά έμαθα τον Μπομπ Ντίλαν και τον Μικ Τζάκερ και όλους αυτούς. Η βάση που πάντως είναι λαϊκή. Λαϊκή. Και μάλιστα όταν είπες στη μητέρα σου ότι θα βγάλεις δίσκο, η μητέρα σου νόμιζε ότι θα βγάλεις δίσκο στην εκκλησία. Δεν μου είπε στην εκκλησία. Πού να το φανταστεί. Πού να το πιστέψει. Εντάξει, είχε ακούσει η μητέρα σου το τίτλο του συγκροτήματος που είχατε δώσει με τον Φίλιππο Πιάτσικα για το Μάνο. Είχα άλλο τίτλο τότε. Ναι, γιατί το βάλαμε στο μονομάχο, ερώτηση πρέπει να σου πω. Αλήθεια. Ναι, χαμός έγινε. Το βρήκανε. Σφαγή, όχι, δεν το ξέραν. Θα πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ο τίτλος των Big Slugs ήταν. Πες το εσύ. Παναγία Βοήθα. Παναγία Βοήθα, έτσι δεν ήταν. Ναι. Ακούς την ιστορία. Αυτό βγήκε γιατί κάναμε πρόβα, ναι, σε ένα μικρό δωματιάκι που ήταν μια γιαγιά δίπλα μας. Έφερνε καφεδάκια και όλα αυτά. Και όταν παραφερόμασταν, ναι. Μας χτύπαγε την πόρτα και μας λέει Παναγία Βοήθα, ρε παιδιά, σταματήστε. Σταματάτε λίγο τρόπο. Και κρατήσαμε το όνομα, αλλά δεν ήταν εμπορικό. Δεν ήταν εμπορικό, αλλά καταπληκτικό. Πολύ μου άρεσε. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.